επειδή εκτός το δεξιός αδέξιος μπήκε και το χρήσιμος και αποτελεσματικός από τον Περιφερειάρχη, να πω όσο μπορώ πιο σύντομα για τη διοίκηση και στις περιπτώσεις που δείξατε μια διάθεση αντιπαράθεσης με τα κακώς κείμενα, το λέω έτσι μετρημένα, όχι σύγκρουσης, τι τελικά έγινε. Παράδειγμα, ο Ιλουάν ή οι εργασίες για την προβλήτα της κρουαζιέρας από την Κόσκο, ένα από τα έργα της Κόσκο. Τι τελικά έχει γίνει, τι ενημέρωση έχουμε για αυτά. Καμία. Η δράση για προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή του Πειραιά, μιλάω πάντα. Και για αυτά όμως που δεν αντιπαρατεθήκατε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 140 καζάνια πετρολοειδών στο Πέραμα, που δεν υπάρχει δεύτερος δρόμος διαφυγής. Γι' αυτά υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχουν έργα. Όχι μόνο από αυτή τη διοίκηση και από τις προηγούμενες. Καλά, για τα αντιπλημμυρικά αναφερθήκανε, τι ποσοστό έργων από αυτά που πια δημοπρατηθήκανε έχει προχωρήσει και σε πόσα χρόνια θα τελειώσουν. Αναφέρθηκε και ο Γιάννης Πρωτούλης πολύ καθαρά και με μια αντιπαράθεση εμβληματική εκεί Πέραμα με το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πω όμως και μερικά που ξεχνιούνται, δεν έχουν αναφερθεί. Η αποχέτευση της νήσου της Αίγινας έγινε προκήρυξη δημοπράτησης 16 Τρίτου του 12 και παραλήφθηκε 18 Δεκάτου του 22, μετά σχεδόν 10 χρόνια το έργο, η μελέτη για την αποχέτευση της Αίγινας. Και μιλάμε κάθε φορά για τα σύγχρονα κτλ. Χατζηκυριάκη ορφανοτροφείο, που έκανε και μια αναφορά ο κ. Καραμάνος. Η ουσία είναι ότι 10 τόσα χρόνια που γίνεται αυτή η διαδικασία και το έργο δεν τελειώνει, ένα έργο αρχικής προκήρυξης 8 εκατομμυρίων, είναι Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, το ορφανοτροφείο που λέγαμε χαρακτηριστικά. Στα κοντέινερ τη βγάζουν αυτοί που φιλοξενούνται εκεί και ξέρετε τώρα κάτι. Εντάξει, υπάρχει διαφορά, ας πούμε, στη διαδικασία. Το 65% που πέτυχε η προηγούμενη διοίκηση, πόσο μεταφράζεται, σε 4 εκατομμύρια έργο. Αυτό συγκρινόμενα με τα άλλα μεγάλα έργα, φανερικός όρμος κτλ., τι τιμάει και την προηγούμενη διοίκηση, το τι πέτυχε να κάνει. Δηλαδή, για να βάζουμε και τα μέτρα στις πραγματικές τους, νομίζω, διαστάσεις. Και να πω κάτι, κοιτάξτε, επειδή αυτό το δεξιά, τη δεξιά, αριστερά και όλοι εμείς εδώ και οι άλλοι, εμείς το βλέπουμε το σύνδεμα κάπως αλλιώς. Και θα σας το πω. Αναφέρθηκε στα ΤΕΒΑ, για παράδειγμα, Περιφερειάρχης. Του το είπα και στην ΕΛΠΕ. Τα ΤΕΒΑ τελειώσανε στον Πειραιά, οι δικαιούχοι να παίρνουν το συσίτιο, τέτοιο είναι στην ουσία, το Φλεβάρι. Σε όλη την Αττική έχει σταματήσει η διαδικασία να παίρνουν τρόφιμα από τον Μάη. Η δημοπράτηση γίνεται τώρα. Θα τελειώσει σε κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που αν τη βγάζει με αυτά τα τρόφιμα που του δίνει το ΤΕΒΑ, δεν παίρνει για ένα χρόνο τρόφιμα. Λοιπόν, επειδή τώρα κυκλοφορούν πολλές βαλίτσες με χρήματα και βλέπουν αυτούς μονάχα που παρανομούνε, να δούμε το σύστημα πώς είναι στημένο. Αξίζει λιγάκι. Ο Μπαρόζο, σας το θυμίζω ποιος είναι ο Μπαρόζο, 2004-2014 πρόεδρος της Κομισιόν και μόλις τελείωσε το παλικάρι έγινε υπεύθυνος στην Goldman Sachs το 2016, έλεγε το εξής. Η κοινωνική συνοχή, η πολιτική της κοινωνικής συνοχής είναι η σημαντικότερη επένδυση στην πραγματική οικονομία. Έτσι βλέπουν όλοι όσοι συνυπογράψανε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε Ευρώπη, δηλαδή 2020, η δεκαετία 10-2020. Δηλαδή, μαζέψτε τους με επιδόματα, άλλος θα κάνει πιο χοντρά η σημερινή κυβέρνηση, άλλοι θα κάνανε πιο έξυπνα οι προηγούμενοι, αλλά μαζέψτε τους προτού έρθουν οι μεγάλοι σεισμοί των ανατροπών. Εμείς είμαστε με αυτούς τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους διαχρονικά. Η φτώχεια, η ανεργία τσακίζει παντού και η λύση δεν είναι πέτα τον ένα και πάρ' τον άλλο. Άλλαξε το σύστημα, λέμε εμείς. Αφορά την περιφέρεια, βεβαίως. Εμείς και εδώ περχόμαστε, αυτά θα λέμε. Εκεί πάμε, στην συνολική ανατροπή αυτής της κατάστασης.